Χαίρετε φίλες και φίλοι εδώ από το κλειστό του Μαζαράκη, εδώ που σε πολύ λίγο οι μήνες αντιμετωπίζουν τους Strike Kings για το πλαίσιο, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Development League, που τιμή έμεινες αίτητη μέχρι στιγμή στην σεζόν, 15 νίκες, καμία ήττα μέχρι τώρα, ενώ από την άλλη Strike Kings μετρούν 9 νίκες και 6 ήττες συνολικά. Ξεκίνησε και το match με τους σημερινούς γηπεδούχους να βρίσκονται στην επίθεση. Πάμε να δούμε και λίγο τις πεντάδες. Αλεξόπουλος, Αριστίδης, Βλάχος, Γαλίτης, Κατσιάς και Κωνσταντίνου στην πεντάδα για τους Μήνωες, ενώ από την άλλη έχουμε Αλεβίζο, Θεοχάρη, Καζή, Κοκκινογούλη, Μαρούδα και Καπρανή. Βλάχος τώρα για τους Μήνωες. Πάσα στη γωνία. Γαλίτης και πάλι Βλάχος στο τρίποντο. Γαλίτης θα εκτελέσει, μπάλα στο σίδερο. Έρχεται το rebound από τον Καμπρανή. Και ο Χάρης κατεβάζει για τους φιλοξενούμενους. Καζής. Σταμάτησε την τρίπλα. Φτάσε κοντά του ο Αλεβίζος. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση των φιλοξενούμενων. Θα πρέπει να πάρει την εκτέλεση τώρα, θα το κάνει ο Αλεβίζος και θα βρει και στόχο για να ανοίξει το σκορ. 0-3 λοιπόν. Λάχος. Κατσιάς θα πάρει το τρίποντο, δεν έρχεται η απάντηση από τους Μήνωες. Το Χάρης. Πάσα στον Αλεβίζο. Γυρίζει μπαλά στην επίθεση των Drag Kings και πάλι από την κορυφή ο Καπράνης. Ακόμα ένα σούτ τριών πόντων εύστοχο. 0-6 τώρα. Δεύτερο συνεχόμενο εύστοχο τρίποντο για τους Drag Kings. Έχω πήξει την ζεστά πίσω από τα 6-75. Κατσιάς έχει πάρει καλύτερη θέση στην ρακέτα, όμως δεν μπόρεσε να γίνει ο αποδέκτης της πάσας. Έχουμε και αλλαγή τώρα για τους Μήνωες, με τον Σικά να παίρνει στο μάτς. Θα γίνει το κλέψιμο. Μηδιασμός για τους γηπεδούχους. Δεν θα έρθει όμως το καλάθι από τον Σικά. Κατσιάς μάζεψε. Γυρίζει, είναι αδύναμο όμως το τελείωμα του Κωνσταντίνου. Συνέχεια όμως έχουμε λάθος και από τον Καζή και έτσι η μπάλα παραμένει στα χέρια των Μηνών τώρα. Ξανά στην επίθεση οι γηπεδούχοι, οι οποίοι συνεχίζουν να αναζητούν το πρώτο τους καλάθι στην αναμέτρηση. Λάχος. Βγάζει ωραία πορεία, ο Σικάς φτάνει μέχρι μέσα, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Κατσιάς κόντρα σε τρεις, δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Φεύγει μόνος του μπροστά ο Μαρούτας. Θα πέσει και στο παρκέ, θα χάσει τελικά. Λάχος σκεφτίζει μόνος του, αφήνει τώρα δίπλα του. Ωραία κίνηση, δεν ήρθε το πρώτο καλάθι όμως για τους Μήνωες, οι οποίοι παραμένουν στο 0. Και ο Χάρης. Καζής. Καλή άμυνα του Γκατσιά, ο οποίος πήγε να φύγει και στην επίθεση κιόλας. Παραμένουν όμως μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Θα βγει τώρα η άμυνα για τους Μήνωες. Γρήγορη πάσα για μια γρήγορη επίθεση. Δεν μπορούσε να βάλει το καλάθι ο Κωνσταντίνου. Έχει κερδίσει όμως το φάουλ που θα τον στείλει στη γραμμή των βολών και από εκεί θα διεκδικήσει και τους πρώτους πόντους για τους Μήνωες. Έξω πρώτη βολή. Παραμένουν στο 0 οι γηπεδούχοι. Βάζει τη δεύτερη. Πρώτος πόντος για τους Μήνωες. Για το 1-6. Ο Χάρης. Καζής. Άφησε στον
στον Μαρούδα. Πολύ καλή άμυνα από τους Μένες και πάλι όμως ο Μαρούδας προσπαθεί να συγκρατήσει και θα πετύχει το καλάθι στην συνέχεια για το 1-8. Καλή τη άφηση στον Βλάχο. Θα σηκωθεί για 3 εκείνος και βρίσκει στόχο. 4-8 πρώτο τρίποντο του Βλάχου και γενικά πρώτο τρίποντο για τους Μίνωες σήμερα. Εδώ και 53 ακόμα στο πρώτο δεκαλεπτό. Καζής μια ψηλή, ο Μαρούδας με συγχωρείτε, έβγαλε μια ψηλή πάσα, δεν την εκμεταλλεύτηκε ο Καμπράνης. Βλάχος κρατάει παρά την πίεση. Τώρα θα αφήσουν Κατσιάκη εκείνος έξω. Κωνσταντίνου προσποιείται. Κατσιάς δεν διστάζει να εκτελέσει. Μπήκε και βγήκε η μπάλα. Νέα ευκαιρία για ένα από δολεία. Ακόμα ένα χαμένο κι αυτό όμως από τον Γαλίτη. Ο Χάρης. Μπάλα τώρα στον Καμπρανή και από εκεί στον Μαρούδα. Ο Χάρης χάνει προς στιγμή. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Drag Kings. Παρακινδυνευμένη πάσα την έκοψε ο Κωνσταντίνου και θέλει να βγάλει και γρήγορα μπροστά την ομάδα του για να έρθει και ένα γρήγορο καλάθι από τον Σικά για το 6-8. Πλησιάζουν οι γηπεδούχοι. Κάτι που αναγκάζει τους Drag Kings να καλέσουν time out. Παρά το δοκό του ξεκίνημα, οι Μίνωες έχουν καταφέρει να πλησιάσουν στο μείον 2. 6-8 δείχνει ο φωτεινός πίνακας, 4-50 πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Τράκης τώρα στην επίθεση με τον Θεοχάρη να αφήνει στον Κοκκινογούλη. Θα χάσουν τελικά οι φιλοξενούμενοι. Κερία ήταν οι εσωφάρισουν για να περάσουν ακόμα και μπροστά. Θα πάνε για την εσωφάριση εδώ με τον Κωνσταντίνο Γηπεδούχη. Θα έρθει και αυτή. 8-8 λοιπόν. Ο Κοκκινογούλης αφήνει δίπλα στον Καζή και φεύγει παρά τα χέρια. Ευκαιρία τώρα για τους γηπεδούχους για να διεκδικήσουν το προβάδισμα τους στο μάτς. Το πρώτο προβάδισμα αν έρθει. Κωνσταντίνου. Σουτ για 3 από την κορυφή. Βρίσκει στόχο Σικάς. 11-8 μπροστά. Οι Μίνωες τώρα με αυτή την τρίποντη εκτέλεση του Σικά. Μπάλα έξω στον Καζή. Ο Κοκκινογούλης κοντρά σε δύο αντιπάλους θα προσπαθήσει να σηκωθεί επειδή ξανακεί οι δύο παίκτες των γηπεδούχων και έγινε έτσι το φάουλ από τον Αλεξόπουλο. Στο μάτς τώρα ο έτερος Αλεξόπουλος, ο Άρης. Αστοχο στην πρώτη βολή ο Κοκκινογούλης. Δεν αλέσει 18. Έχει ακόμα μία να εκτελέσει. Θα την βάλει αυτή με τη βοήθεια του ταμπλό, 11-9. Ο Αλεξόπουλος, αρχή όμως η κατοχή καθώς παρενέβηκε και έκλεψε ο Αλεβίζος. Καζής πιέζεται. Θα γίνει τελικά το κλέψιμο και πάλι από τους Μίνωες. Κωνσταντίνου εκεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα θα κάνει το 13-9. Βρέθηκε στο καταλύσιμο την κατάλληλη θέση. Μάζεψε το rebound ο Αλεξόπουλος. Κρατάει ο Σικάς, τώρα θέλει να περάσει τον Κωνσταντίνου. Δυναμικά με ένα από τον Κοκκινογούλη και τελικά θα βγουν κερδισμένοι οι Drag Kings. Καθώς η κατοχή είναι δική τους. 3 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Θεοχάρης. Πήρε χέρι με χέρι και πάλι πολύ κακή πάσα του, βρήκε στο ταμπλό η μπαλά. Ενδιασμός εδώ για τους Μίνωες, δεν θα φέρει κάτι καλό όμως.
μέσα στο πλάι, εκτελεί για τέσσερα Καζής, δεν βρίσκει στόχο. Μάζεψε ο παίκτης των Μηνών. Τώρα ηρεμεί κάπως στην κατάσταση ο Αλεξόπουλος. Σουτ για τρεις από τον Σικά, αυτή τη φορά δεν είναι καλό, καταλήγει εκτός η μπαλά. Τεοχάρης. Είναι στον Κοκκινογούλη. Καζής. Τεοχάρης στα 10 δευτερόλεπτα. Κοκκινογούλης ψάχνει λίγο χώρο. Μια πολύ δύσκολη προσπάθεια εδώ. Για το 13-11. Κωνσταντίνου. Δύο πόντι χωρίς τώρα τις δύο ομάδες. Σικάς. Ωραία κατευθείαν άρθρο ο Αλεξόπουλος. Στον νεότερο Αλεξόπουλο, ο οποίος το χάσε όμως. Μαρούδας. Πήρε ο Θεοχάρης. Ο Κοκκινογούλης διορθώνει την κατάσταση. Ο Αλεβίζος. Δεν θα γλιτώσουν το λάθος όμως ο Ντρακίνγκς. Ο Κωνσταντίνου είχε φύγει στην αντίπαλη ρακέτα. Προσπάθησε να τον βρει ο συμπαίκτης του τελικά. Παρενέβη όμως ο Θεοχάρης και πετάξει εκτός την μπαλά. Ο Γερασίματος πέρα στο στόμα τώρα για τους Ντρακίνγκς. Κωνσταντίνου πήρε από την επαναφορά. Ψάχνει λίγο χώρο, έμεινε πάνω του. Κολλημένος ο Αλεβίζος και του έκανε τελικά το φάουλ. Στη γραμμή λοιπόν τώρα ο Κωνσταντίνου. Αστοχή στην πρώτη, παραμένει το 13-11. Τελεί τώρα την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή, μαζεύει το rebound του Αλεβίζος. Περασίματος. Μαρούδας, παίρνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Θεοχάρη στη γωνία του, άφησαν χώρο για σουτ. Κρατάει ο Αλεβίζος, υπάρχει πόδι. Σηκώνεται για δύο αστοχή ο Μαρούδας. Βγαίνει και το rebound. Σηκάστορα για τους Μίνωες. Κωνσταντίνου, ο οποίος ξεκινείται γρήγορα στον εφνιδιασμό και προσπαθούν να τον βρουν οι συμπαίκτες του. Μήπως μπορέσουν και βρουν κάποιο γρήγορο καλάθι. Σηκάστορα από τα δεξιά. Πολύ ωραία κίνηση για να έρθει και το καλάθι για το 15-11. Καζής. Τελευταία 25 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Γερασίματος αφήνει δίπλα του. Αλεβίζος του δίνει ξανά. Και πάλι Αλεβίζος θα εκτελέσει για δύο. Καζής θα μαζέψει ευθετικό rebound. Και θα κερδίσει και το foul στην συνέχεια. Από τον Αλεξόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Foul που είναι το δεύτερο και για τους γηπεδούχους από δύο έχουν οι δύο ομάδες. Μέσα πρώτη από τον Καζή, 15-12 τώρα. Τελεί την δεύτερη, θα την χάσει ο ίδιος, παλεύει για το rebound, θα το πάρει ο Αλεβίζος τελικά. 9 δευτερόλεπτα όλα για τους Ντρακίνγκς. Μαρούδα στον Καζή. 3-2 θα εκτελέσει ο Αλεβίζος, δεν βρίσκει στόχο. Προλαβαίνει το χρονόμετρο, αλλά δεν μπορεί να έρθει στο των μηνών και έτσι τελειώνει και το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 15-12. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο. Μόλις Ντρακίνγκς 15-12.
παρά το ξεκίνημα που είχαν κάνει οι γηπέδουχοι. Στο παιχνίδι κατάφεραν γρήγορα να βγουν τα πατήματά τους και τελικά να κλείσουν το πρώτο δεκαλεπτό μπροστά στο σκορ με αυτό το C3 υπέρ τους. Καζιάς θα χάσει. Καζής βγάζει γρήγορα μπροστά την ομάδα του, θα χάσει αρχικά ο Μαρούδας στην προσπάθειά του. Επέμεινε στην συνέχεια αλλά ούτε και πάλι δικαιώθηκε. Λάχος περνάει το κέντρο. Με κακή πάσα για τον Γκατσιά. Κατοχή. Έτσι περνάει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Να πούμε πως οι Μίνωες στο προηγούμενο παιχνίδι τους επικράτησαν επί της Τζιβάνα με 54-69, ενώ από την άλλη οι Drakkings έχουν καταφέρει να χτίσουν ένα σερί τριών νικών με τελευταία νίκη τους αυτή κοντά στους Iron Maidan με 63-58. Ενώ γίνεται και μια προσπάθεια τώρα να επιστρέψει η μπάλα από την κερκίδα. Τώρα την βρήκε ο Καμπράνης και θα συνεχιστεί για το μάτς. Τον Καζή. Πήρε και πάλι άφησε τον Σιαμέτη. Δυναμική άμυνα του Βλάχου αλλά και αντικανονική παράλληλα έχει κάνει το φάουλ στον Κοκκινογουλή. Και πάλι ο Κοκκινογουλής και θα εκτελέσει και ο Λαδιατρής, η μπάλα στο σίδερο. Μάζεψε το εξαιρετικό rebound το Μαρούδας και υπάρχει και φάουλ επίσης. Το έχει κάνει ο Γαλίτης. Καζής παίρνει από την επαναφορά. Του δίνει και το screen ο Μαρούδας. Ωραία έξυπνη πάσα, θα έρθει και το καλάθι από τον Καμπράνη, πολύ ωραία συνεργασία για το 15-14. Καλίτης, Σικάς, Καζιάς γυρίζει με το δεξί, δεν είναι καλή εκτέλεση. Μαζεύουν και το rebound οι φιλοξενούμενοι, Καζής έχει μόνο τον Σικά μπροστά του, δεν μπορεί να τον νικήσει τον Αλεξόπουλο, με συγχωρείτε. Δεν μπορεί να τον νικήσει όμως, τώρα πήρε ο Σικάς. Και αφήνει στον Γαλίτη για να εκτελέσει και ενός γιατρής, δεν το βάζει, μαζεύει ο Αλεξόπουλος. Πάσα έξω, Κατσιάς προσποιείται, είναι για δύο, το σουτ και εύστοχο επίσης, 17-14. Σιαμέτης. Καμπράνης αφήνει έξω. Καζής αποφασίζει να εκτελέσει, δεν βρίσκει στόχο, μαζεύει όμως ο Μαρούδας και πάλι Καζής με φόρα κατά μέτωπο θα πάει και θα μπει το καλάθι τελικά στην συνέχεια για το 17-16. Και πήρε ο Γκατσιάς. Λάχος. Αρχή η πάσα του, την κατάλαβε ο Μαρούδας και έκλεψε. Θέλει να φύγει στον ευνηδιασμό. Έχει κάνει μεταφορά όμως. Κατοχή λοιπόν για τους Μίνωες. Αυτά και 26 ακόμα για το φινάλι της δεύτερης περίοδου. Στο 17-16 βρισκόμαστε στο σύνενε οι γηπεδούχοι. Κατσιάς έχει βρεθεί κοντά. Ένα step back και καλάθι για το 19-16. Θα έρθει όμως γρήγορα η απάντηση από τον Καζή για το 19-18. Σικάς. Μπαλά έξω. Θα το πάρει το shoot ο Κατσιάς και θα το βάλει κιόλας. 22-18.
Χιαμέτης. Πυροκαζής. Μαρούδας πάει προς τα μέσα με φόρα, με δύναμη και αυτοπεποίθηση. 22-20. Σικάς. Ανεβάζει ταχύτητα, τον παίζει καλή άμυνα όμως ο Καζής. Πάει και δεύτερος αντίπαλος πάνω του, θα κερδίσει τελικά το φάουλ. Να δούμε αν είναι χαμηλά ή αν είναι βολές. Βολές είναι τελικά για τον παίχτη των γηπεδούχων. Κοίτα από αυτό το πρώτο ομαδικό των Drunk Kings. Αστοχή στην πρώτη. Χάνει και την δεύτερη, όμως η μπάλα παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Κατσιάς πάει από τα αριστερά. Σηκώνεται για δύο και φτωχή ο Αλεξόπουλος. 24-20. Καζής κατεβάζει τώρα για τους Drunk Kings. Πυρομαρούδας πέρασε. Σιαμέτης είναι ολομόναχος και εκμεταλλεύεται την ευκαιρία του. 24-23. Πρώτο τρίποντο μετά από ώρα για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι δεν έχουν μιλήσει αρκετά πίσω από τα 6.75. Δεν θα πάρει, αλλά έχουν γίνει και 3 δευτερόλεπτα επίσης. Ευκαιρία εδώ να διεκδικήσουν την ισοφάριση ακόμα και το προσπέρασμα οι φιλοξενούμενοι. 5.40 ακόμα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Σιαμέτης ξανά, αυτή τη φορά δεν είναι η ίδια η κατάληξη. Καλίτης. Πάσα δεν κόπηκε. Σικάς θέλει να βρει τον Κατσιά. Δυσκολεύτηκε λίγο εκείνος, αλλά βρήκε και πάλι τον συμπαίκτη του. Σικάς για τρεις, σειρά του τώρα. 27-23. Στο συν 4 ημίνωες με αυτή την τρίποντη εκτέλεση του Σικά. Φτάσε η μπάλα στον Κοκκινογούλη ανάμεσα στον Μπούγιο, δεν μπόρεσε να εκτελέσει σωστά. Γκατζιάς καθαρίζει τη φάση. Γαλίτσα θα επιχειρήσει μια μακρινή πάσα η οποία δεν περνάει αρχικά. Θα υποδεχτεί όμως την μπάλα στην συνέχεια ο παίκτης των Μινών και θα την αφήσει και εντός καλαθιού. Ο Αλεξόπουλος ήταν. 29-23 πλέον. Λάχος, θα γίνει το φαουλ στον Καζή. Συνέχεια στο μάτς λοιπόν. 10. Ρε και πάλι ο Θεοχάρης. Πάει στο φλότερ, δεν είναι εύστοχο όμως. Λάθος, παλεύει να καθαρίσει, μαζεύει το rebound και αφήνει και στο μεγαλυτή. Τώρα θα βρει εκείνο στον Σικά. Γκατσιάς πάσα πίσω από την πλάτη, δεν βγήκε όμως αυτή η συνεργασία. Εγκατέληξε και εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα. Αλλαγή τώρα για τους αλλαγές μάλλον για τους Μίνωες. Κωνσταντίνου επιστρέφει στο μάτς, όπως και ο Αριστείς Αλεξόπουλος. Θεοχάρης. Μαρούδας θέλει να γυρίσει, αφήνει έξω στον Σιαμέτη, του δίνει το σουτ η αντίπαλή του, δεν θα το εκμεταλλευτεί όμως. Αλεξόπουλος. Μπαλά έφτασε απέναντι στον Σικά. Στέκεται, το σκέφτηκε για λίγο, το πήρε τελικά και γιατί να μην το πάρει, αυτό το βάλει κιόλας. 32-23. Ξεφεύγουν στο σύν 9 οι γηπεδούχοι. Μια ακόμα τρίποντη εκτέλεση του Σικά. 32-22, με συγχωρείτε.
Να σούτ από το πλάι, εύστοχος, Ιαμέτης βρίσκει στόχο, 32-24. Στην άλλη πλευρά τώρα ο Σικάς κλείστηκε και έγινε έτσι το λάθος ο Κοινογούλης. Ο Χάρης, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τρίλεπτο της δεύτερης περίοδου. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Βγήκε ο Σικάς δυναμικά. Αφήνει με 6 δευτερόλεπτα τώρα τους Drunk Kings, για τους οποίους επιστρέφει ο Γιάννης στο μάτς. Στην επαναφορά ο Σιαμέτης. Και ο Χάρης πρέπει να εκτελέσουν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Αλεξόπουλος άφησε δίπλα του στον Γαλίτη. Σικάς τώρα βρήκε τον Κατσιά. Κάνει την κίνηση ο Σικάς για να πάρει ξανά και να φτάσει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα και να αφήσει και την μπάλα μέσα σε αυτή. 34-24. Καταλυτικός μέχρι στιγμής Σικάς με το παιχνίδι των γηπεδούχων. Καμπράνης στη γωνία ο Σιαμέτης θα εκτελέσει. Θα έχει εκτέλεση του όμως. Δεν είχε κάποια τύχη αυτό το σούτ. 2-13 λοιπόν μας απομένω ακόμα για το φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου. Στο συν 10 πλέον οι Μινωές. Κατσιάς εκτελεί και βρίσκει στόχο, μάζεψε ο Θεοχάρης. Θεοχάρης ο οποίος θα πάει μόνος του όλο το δρόμο. Αλλά βρήκε στο σίδερο. Σειρά του Σικά τώρα να τρέξει στην άλλη πλευρά και να φέρει κάτι καλό για την ομάδα του. 36-24. Και πάλι ο Σικάς είναι αυτός που δίνει τη λύση για το συν 12 τώρα των γηπεδούχων. Σιαμέτης. Ψηλή πάσα, καλύγει απευθείας στις κερκίδες. Είναι ο λάθος για τους Drunk Kings. Έλα, πάρτε άλλη, πάρτε άλλη. Ενώ πάλι μπάλα χάθηκε στις κερκίδες. Τώρα και επέστρεψε και ο Σικάς για να συνεχιστεί το μάτς με τον Αλεξόπουλο. Κωνσταντίνου, το κύμπαλα στον Γαλίτη. 1-25 ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Κατσιάς, πήρε ο Κωνσταντίνου, έχει βάλει πλάτη στο καλάθι, γυρίζει, δυνατή εκτέλεσή του. Μαζεύει ο Σικάς, αλλά πασάρισε αντίπαλο. Και ο Χάρης. Λυπάσα στην αδύνατη πλευρά. Γερασιμάτος θέλει να περάσει για τον Καμπράνη. Καλή άμυνα από τον Γκατσιά. Και βάζει και τις φωνές στον Αλεξόπουλο. Σηκώνεται για δύο, δεν το βάζει ο Αλεβίζος. Κωνσταντίνου. Γρήγορη επίθεση, γρήγορο καλάθι επίσης για τους γηπεδούχους. 38-24. Και έχουμε και time out για τους Drunk Kings. Πέντε δευτερόλεπτα ακόμα μέχρι την ολοκλήρωση του δεύτερου δεκαλέπτου. 38-24 πλέον το σκορ, στο συν 14 οι Μινωές, οι οποίοι έχουν επιβάλει το ρυθμό τους στα τελευταία λεπτά. Λεβίζος. Καμπράνης θα χάσει, όμως η μπάλα παραμένει στα χέρια των Drunk Kings.
χαρακτήρα την επαναφορά. Ο Θεοχάρης βρήκε ωραία τον Αλεβίζο, πολύ ωραία συνεργαστήκαν εδώ οι δύο συμπαίκτες. Για το 38-26, 27 δευτερόλεπτα ακόμα. Λάχος ελαγυρίσει ο Κωνσταντίνου, χάνει την μπάλα από τα χέρια του. Πίνει τώρα στον Αλεξόπουλο και πάλι Κωνσταντίνου. Κόντρα στον Καμπράνη, θα στοχίσει. Μαζεύει το μακρινό rebound ο Σιαμέτης. Θεοχάρης τώρα στον Γερασιμάτο. 5 δευτερόλεπτα, 6 πριν η πάσα. Ο Αλεβίζος δεν θα εκμεταλλευτεί την πάσα. Αγκατιάζει στο 1 δευτερόλεπτο. Δεν θα κάνει επίθεση. Η Μίνωση και κάπως έτσι τελειώνει και το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ στο 38-26. Επιστρέψαμε και πάλι στο Μαζαράκι όπου ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Μίνωες και Αβαλίες. 38-26 το σκορ, στις 12 λοιπόν για τους Μίνωες, οι οποίοι έδειξαν καλύτερη εικόνα στα πρώτα 20 λεπτά του μάτς και έχουν καταφέρει τώρα να πάρουν αυτή την διψήφια διαφορά των 12 ποντών. Γυρίζει ο Αλεξόπουλος, δεν μπορεί να βρει στόχο, στην συνέχεια ο Κωνσταντίνου κατέληξε στο παρκέ και εκτός γραμμών. Μπαλέτσι είναι για τους φιλοξενούμενους. Θεοχάρης. Φύγει δίπλα του στον Καζή. Θεοχάρης ξανά. 10 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Είναι ο Γούλης, είναι αυτός που εκτέλεσε, δεν βρήκε όμως στόχο. Σικάς. Σκέφτηκε για λίγο, το πήρε τελικά. Δεν το έβαλε όμως, μπάλα και πάλι στα δικά του χέρια. Σκαστή πάσα. Μπάλα έξω, Βλάχος θα εκτελέσει μέσα. 41-26. Με τρίποντη εκτέλεση του Βλάχου ξεκινάει το τρίτο δεκαλέπτο για τους Μίνωες, οι οποίοι τα έχουν πάει σχετικά καλά στις προσπάθειες τους πίσω από τα 6-75. Καζής θέλει να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει. Αλίτης αφήνει στον Σικά. Μπαλά έξω, Βλάχος για ακόμα ένα, δεν θα το βάλει αυτή τη φορά. Μαζεύει και καθαρίζει την φάση ο Θεοχάρης. Θεοχάρης ο οποίος έχει πάνω του κολλημένο τον Σικά, τον δυσκολεύει. Δεν θα ολοκληρωθεί όμως το κλέψιμο. Αλλά έξω στον Κοκκινογούλη. Αλεβίζος, καστύπασε, την κατάλαβε ο Βλάχος. Εφνιδιασμός για τους Μίνωες. Κωνσταντίνου φτάνει μέχρι το τέλος, 43-26. Καζής τώρα πήρε. Πέρασε ανάμεσα από δύο. Έχει γίνει το φάουλ από τον Γαλίτη. Είναι και βολές επίσης για τον Καζή, έπειτα από το πρώτο ομαδικό των γηπεδούχων. Μέσα η πρώτη βολή, 43-27. Χάνει την δεύτερη ο Καζής. Μπάλα κατέληξε εκτός, όμως παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Βλάχος τώρα δίνει συνέχεια. Λεξόπουλος. Πήρε ο Κωνσταντίνου. Κωστάρι. Βρήκε την πάσα για τον Σικά, εκείνος όμως από κοντά δεν μπόρεσε να φέρει κάτι καλό. Καζής. Θεοχάρης έμεινε μόνος του, εκτέλεσε για τρεις, δεν βρήκε στόχο. Γαλίτης έχει φύγει μπροστά ο Κωνσταντίνου. Συστημένη πήγε μπάλα στα χέρια του. Βγήκε η άμυνα όμως καθαρά από τους Drunk Kings. Μαρούδας. Θεοχάρης αυτή τη φορά δεν επιλέγει να πάρει το σουτ. Έκανε μια πάσα για τον Μαρούδα. Δεν βγήκε όμως η συνεργασία.
Μαρούδας σηκώνεται για δύο. Επαίνει το καλάθι. Δεν έχουν μπει καλά, είναι η αλήθεια, οι Drunk Kings στο δεύτερο ημίχρονο. Σικάς βρίσκει τον Κωνσταντίνου, θέλει να γυρίσει, είναι και όμως ο Μαρούδας για να κλέψει. Συνεχίζει ο ίδιος με την μπάλα στα χέρια, το αφήνει στην κατάλληλη στιγμή στον Καζή και πάλι Μαρούδας χαμένη και αυτή η ευκαιρία. Κωνσταντίνου δίνει πανέξυπνα και πάλι στον Αλεξόπουλο, δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι, υπάρχει όμως κερδισμένο φάουλ. Πολύ ωραία η κίνηση του Αλεξ, του Κωνσταντίνου νωρίτερα. Με μια πασαβόλη εκεί να βρει ξανά τον συμπαίκτη του. Και έτσι τώρα ο Αλεξόπουλος βρίσκεται στη γραμμή. Μέσα η πρώτη. Κάνει την δεύτερη, 44-27 το σκορ. Και ο Χάρης. Αλεβίζος βλέπει το κόψιμο του Κοκκινογούλη, χαμένο lay up. Νέα ευκαιρία, Μαρούδας είναι εκεί για να σκοράρει, 44-29. Τότε και 44 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Ο Κωνσταντίνου αφήνει έξω τον Βλάχο και πάλι Κωνσταντίνου. Σικάς, πήρε ο Βλάχος στα 10 δευτερόλεπτα. Μπάλα βρήκε στα πόδια του Καζί και έτσι ανανεώνεται και ο χρόνος επίθεσης για τους Μινωές. Σικάς. Η αντίθετα από το screen περνάει ανάμεσα από δύο. Βρίσκει και την πάσα για τον Γαλίτη, εκείνος δεν μπορεί όμως να βρει στόχο. Καζής. Έχει ο Γούλης. Μαρούδας θα σηκωθεί από κοντά. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, μάζεψε ο Αλεξόπουλος και τώρα η μπάλα είναι στον Βλάχο, ο οποίος θα περάσει από τον Καζή. Μένει πάνω του εκείνος. Παλεύει ο Βλάχος να περάσει με το σώμα, έχει γίνει το φάουλο από τον παίκτη των Drunk Kings. Φάουλ που είναι το δεύτερο. Τρίτο φάουλ μάλιστα για τον Καζή στο μάτς. Σικάς από την κορυφή θα το πάρει το σουτ, εκτελεί. 47-29 πλέον. Ξεφεύγουν στο σύν 18 οι Μινωές, οι οποίοι και σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο δείχνουν καλύτερο πρόσωπο από τους αντιπάλους τους, οι οποίοι θα κάνουν ένα λάθος. Εδώ ο Καζής δεν μπορέσε να υποδεχτεί την δυνατή πάσα του Μαρούδα. 4,5 λεπτά θα απομένουν ακόμα στην τρίτη περίοδο και το μάτς μέχρι στιγμής πάει όπως ακριβώς θέλουν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι θα κάνουν και μία αλλαγή τώρα, δύο αλλαγές μάλιστα. Κατσιάς θα περάσει το μάτς και ο Αριστίδης Αλεξόπουλος. Ο Αλεξόπουλος. Σκαστή πάσα με τον Γαλίτη, ο οποίος θέλει να σηκωθεί, δεν μπορεί όμως να βρει χώρο για να εκτελέσει. Εθνιδιασμός τώρα για τους Drunk Kings. Ο Αλεβίζος αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 47-31 τώρα. Αλεξόπουλος αφήνει έξω, ο Γκατσιάς θέλει να πάρει το σουτ, θα το κάνει. Δεν θα το βάλει όμως, μάζεψε ο Βλάχος. Αλλά πέρασε κάτω από τα πόδια του Αλεξόπουλου. Η κατοχή είναι για τους Μινωές. Κατοχή 10 δευτερολέπτων. Βλάχος. Μένει ψηλά για να πιέσει ο Κοκκινογούλης. Του πάει και την μπάλα. Αλεξόπουλος στα 3 δευτερόλεπτα, θα σηκωθεί από κοντά, δεν βρίσκει στόχο. Πήρε ο Αλεβίζος, έχει χώρο μπροστά του, δεν μπορεί να το σταματήσει κάποιος, το χάσε μόνος του όμως. Απίστευτη χαμένη ευκαιρία.
αλλαγή τώρα για τους Μήνες. Ο Γαλίτης παίρνει στο μάτς για να πάρει και κάποιος ανάσης ο Βλάχος. Λεβίζος, Μαρούδας και από εκεί η μπάλα στον Αλεβίζο και ξανά στον Μαρούδα, ο οποίος θα στοχίσει από μέσα απόσταση. Λεξόπουλος. Ζητάει ο Κατσιάς, ο οποίος έχει πάρει πλάτη στο καλάθι, δεν θα φτάσει μπάλα σε εκείνον. Ευνηδιασμός για τους Drag Kings, δυνατή η πάσα όμως. Δεν ξέρω αν ακούμπησε και κάποιος παίχτης από τους Μήνωες. Όχι, η κατοχή είναι τελικά για τους γηπεδούχους. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου. Σφύριγμα τώρα για φάουλ στον Γκατσιά. Αλεξόπουλος. Ζητάει και ο Έτερς Αλεξόπουλος δίπλα του. Προτιμάει να κρατήσει εκείνος και να εκτελέσει κιόλας. Η μπάλα στο σίδερο όμως. Μαρούδας. Και ο Χάρης. Μπάλα στον Καζή. Μαρούδας έφτασε κοντά, κόπηκε κανονικά. Και στη συνέχεια η κατοχή παραμένει στους Drag Kings, καθώς η μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Μαρούδα στην επαναφορά, έκανε την κίνηση ο Αλεβίζος, τελικά η μπάλα πήγε στον Κοκκινογούλη. Καζής από κοντά σηκώνεται, δεν το βάζει. Ναι, ευκαιρία με τον Μαρούδα ξανά, όμως και αυτή χαμένη. Φυσικά στην άλλη πλευρά φτάνει μέχρι το τέλος, δεν αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Κατσιάς είναι εκεί για να διορθώσει, χαμένη όμως και η δική του προσπάθεια. Μήνος παραμένει στην επίθεση. Κατσιάς το σπίτι. Περνάει, βρίσκει πανέξυπνη πάσα για τον Αλεξόπουλο, καθαρή άμυνα και αφήνει και την μπάλα να περάσει εκτός. Έχουμε δύο δευτερόλεπτα για την επίθεση των γηπεδούχων. Πρέπει κάποιος να πάρει την μπάλα και να εκτελέσει αμέσως. Ο Γκατσιάς θα το κάνει, όχι. Έψαξε και πάσα κιόλας. Θα έπρεπε να πάρει την μπάλα εδώ και να σουτάρει ο ψηλός των γηπεδούχων. Καζής. Σουτ για τρεις, άστοχο. Ο Κοκκινογούλης αφήνει, ωραία. Συνεργάστηκαν εδώ οι Drag Kings και έφτασαν μέχρι το καλάθι με τον Αλεβίζο. 47-33. Σε η πάσα εδώ του Αλεξόπουλου. Αλεβίζος ήταν εκεί για να κλέψει. Ο Χάρης τώρα πιέζεται από δύο. Μπάλα καταλήγει στα χέρια του Αλεβίζου και πάλι ο Χάρης από το πλάι θα το πάρει το σουτ. Μπάλα στο σίδερο. 9 δευτερόλεπτα ακόμα πριν να μπούμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ο Μαρούδας εκεί επέμεινε, πίεσε και βρήκε τελικά το καλάθι για το 47-35, 56 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Σικάς, Γατσιάς, ρολάρι προς το καλάθι, θα πετύχει και το καλάθι για το 49-35. Καζής για τρεις τώρα. Μια ευκαιρία του Κοκκινογούλη, ο οποίος μαζεύει το rebound. Έπειτα από το άστοχο τρίποντο του Καζή. Αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό των γηπεδούχων. Ας έχει πρώτη βολή του Κοκκινογούλη. Ένα λεπτό 49-35. Έχει και μία τώρα να εκτελέσει ακόμα. Ας έχει και αυτή, σχεδόν παρόμοια πήγαν τα δύο σουτ. Μαρούδας όμως είναι εκεί και πάλι 49-37.
τη φυσή ολόκληρη 16 δευτερολέπτων τώρα για τους Μινωές. Λεξόπουλος έκανε το κόψιμο, ο Γκαζιάς τον βρήκε εκπληκτικά, το χάσε όμως. Και αφήνει και 6 δευτερολέπτα τώρα στους Dunk Kings. Θεοχάρης θα χάσει, θα καταλήξει και εκτός η μπάλα και θα τελειώσει έτσι. Το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 46-49-37. Και πάλι δύο πεντάδες παίρνουν στο παρκέ για να ξεκινήσει και το τέταρτο δεκάλεπτο, το οποίο και μόλις ξεκίνησε με τους Μίνωες να έχουν ένα υπέρ τους συν 12. 49-37 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από την πλευρά των Drunk Kings αυτά τα τελευταία 10 λεπτά ή αν οι γηπεδούχοι θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτό το προβάδισμά τους και να το διαχειριστούν κατάλληλα. Γκαζιάς άφησε τον Κωνσταντίνου, εξαιρετική επίθεση. 51-37 και πάρα πολύ δύσκολη εκτέλεση από τον Κωνσταντίνου. Γύρισε και σκόραρε κατευθείαν, χωρίς να έχει το βλέμμα του στην ρακέτα. Στη γωνία ο Σιαμέτης, πυροκαζής και πάλι Σιαμέτης. Θα το πάρει αυτή την φορά το σουτ και θα το βάλει κιόλας. 51-40. Σικάς μπαλά στο σίδερο. Θεοχαρής. Πολύ ωραία η πάσα του για τον Καζή. Ανάποδο λέει από εκείνον. Δεν μπαίνει το καλάθι όμως. Σικάς φύγει έξω. Γαλίτης είναι εκεί για να πάρει την εκτέλεση και να την βάλει κιόλας. 54-40. Στο σύν 14 οι Μινωές. Θεοχάρης. Καζή στα 10 δευτερόλεπτα. Σιαμέτη θέλει να ξεφύγει με το δεξί χέρι, δεν βρίσκει στόχο. Και η εκτέλεση του. Και ο Αλεξόπουλος 3-1-2-3. Αφήνει πιο πίσω όμως ο Κωνσταντίνου τώρα. Σικάς πάει κόντρα στον Καζή. Θα κερδίσει για το φάουλο τον αντίπαλό του. Και είναι και δύο βόλες επίσης για τον παίχτη των Μινών. Ενώ αυτό είναι και το τέταρτο φάουλ για τον Καζή. Μεταλλευτεί η πρώτη από τον Σικά. Βάζει τη δεύτερη. 55-40. Καζής. Σιαμέτης. Του δίνει κεφάλι. Θέλει να πάει με φόρα εκείνος. Χάνει την μπάλα. Θα περάσει εκτός. Και έτσι θα περάσει και αν εκμεταλλευτεί επίσης η επίθεση αυτή των Drunk Kings. Απογοητευμένος ο Καζής. Ψηλή πάσα τώρα η οποία θα κοπεί από τον Μαρούδα. Ο Χάρης και πάλι Μαρούδας. Καζής με φόρα σηκώνεται κοντά και φτωχή. 55-42. Σικάς. Κατιάς έχει βάλει πλάτη τον αντίπαλο του Κωνσταντίνου, σε εκείνον θα πάει μπάλα. Σικάς τώρα στον Αλεξόπουλο. Γαλίτης, 9 δευτερόλεπτα τώρα για τους Μινωές. Σικάς να δούμε πως θα πάρει την εκτέλεση. Σικάς θα περάσει μέχρι μέσα και θα κερδίσει και το φάουλ. Το έχει κάνει ο Μαρούδας, ο οποίος βάζει και τις φωνές στους συμπαίκτες του για τις τοποθετήσεις του στην άμυνα. Αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους, ενώ ο Βλάχος επιστρέφει στο μάτς για τους Μινωές.
έξω πρώτη βολή από τον Σικά. Δεν αλλάζει αυτό το 55-42. Βάζει τη δεύτερη. 56-42, τώρα 6-50 πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Το Χάρης σταματάει την τρίπλα, ψάχνει επιλογές. Και ο Καμπράνης από κοντά και σκόραρε. 56-44. Σιγά κατεβάζει για τους Μινωές. Κατσιάς πάσα πίσω από την πλάτη. Βλάχος αφήνει τώρα στον Γαλίτη. Κωνσταντίνου. Πυροβλάχος. Σικάς έχει 5 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να πάρει την εκτέλεση. Ο Βλάχος θα το κάνει στο τσακ. Προλαβαίνει το ρολόι αλλά δεν βρίσκει τον στόχο. Κωνσταντίνου μάζεψε, κέρδισε και το φαουλ στην συνέχεια. Φαουλ που το έχει κάνει ο Σιαμέτης. Βόλες λοιπόν για τον Κωνσταντίνου, ο οποίος βρέθηκε και στην πορεία της μπάλας έπειτα από το άστοχο τρίποδο του Βλάχου και έχει την ευκαιρία να φέρει και τους δύο πόντους στην ομάδα του. Θα φέρει τον πρώτο, 57-44. Είμαστε τώρα εκεί για την δεύτερη, την οποία θα εκτελέσει άστοχα. Καζής καθαρίζει το rebound, 57-44 παραμένει το σκορ. Καζής. Μαρούδας τώρα. Μπαλά έξω. Σε 3 πόντους από τον Θεοχάρη, πολύ κακό το σούτ. Σαμέτσι εκεί προσπάθησε να διορθώσει την φάση. Καταρχήν είναι τελικά για τους Dark Kings, οι οποίοι όμως έχουν μόλις 5 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν επίθεση. Καζής θα το πάρει από εκεί. Δεν βρίσκεται καν στόχο, δεν βρίσκεται καν Στεφάνη όμως η μπάλα. Λάχος. Σκαστή πάσα του, δεν πέρασε. Μαρούδας ψάχνει τον Καζή, πολύ δυνατή η πάσα. Ελπίζω να μην χτύπησε εκεί ο Καζής, ο οποίος μπήκε δυναμικά στη φάση. Δεν φαίνεται να έχει χτυπήσει πάλι καλά. 57-44 λοιπόν παραμένει το σκορ, 5-34 απομένει ακόμα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Βλάχος. Αφήνει στον Σικά. Μαρούδας ωραία εκεί, αλλά έχει πατήσει εκτός. Σικάς ξανά βρήκε τον Κωνσταντίνου. Ωραία ευκαιρία εδώ για τον Κωνσταντίνου. Πήδηξε πάνω του Μαρούδας και του έκανε το φάουλ τελικά. Και είναι και το τρίτο φάουλ του Μαρούδα αυτό, όπως και το τρίτο επίσης ομαδικό των Drag Kings. Έξω πρώτη βολή. Χάνει και τη δεύτερη. Δεν αλλάζει το 57-44. Καζής πάει δυναμικά προς τα μέσα, βάζει ωραία το κορμί του για να βάλει την μπάλα στο καλάθι. 57-46. Στους 11 πλέον το μάτς, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο 5 λεπτό. Λάχος. Γαλίτης έψαξε επιλογές, αυτή ξανά στον Βλάχο. Σικάς κάνει την κίνηση ο Γκατζιάς για να βγει στο τρίποντο. Θα αφήσει ωραία στον Κωνσταντίνου, πέρασε η μπάλα από όλα, σχεδόν όλα τα χέρια των γηπεδούχων για να βρεθεί ο Κωνσταντίνου σε ωραία θέση να σκοράρει, να κερδίσει για το φάουλ. 59-46 πλέον και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή για τον Κωνσταντίνου. Έξω η βολή.
περνάει η πάσα. Λάθος είναι και όμως να διορθώσει. 10. Μαλά έξω, σουτ για 3 ποντούς. Όχι, δεν έρχεται το καλάθι. Τώρα. Για φάουλ επάνω στον Μαρούδα. Μπαλά έξω. Κοκκινογούλης. Θα αφήσει έξω στον Σιαμέτη ο Κοκκινογούλης. Θα εκτελέσει για δύο. Αυτός και θα το βάλει. 59-48. Λάχος, 3,5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Πάνω του Κοκκινογούλης. Φτάνει κοντά ο Αλεξόπουλος, δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, ο Σικάς ήταν μεσχολητέ. Και στην συνέχεια έχουμε και ένα σφύριγμα. Η κατοχή είναι για τους Drag Kings. Μαρούδας. Αυτό στον Σιαμέτη τώρα. Να δούμε αν θα μπορέσουν να ρίξουν διαφορά σε μονοψήφιο μετά από ώρα οι φιλοξενούμενοι. Σιαμέτης. Νομίζω ότι εκεί βρισκόταν ο Καζής, ο οποίος όμως είχε μετακινηθεί. Δεν γλιτώσαν έτσι το λάθος οι φιλοξενούμενοι. Λαχός. Έρασε έξω στον Αλεξόπουλο. Θα γίνει το λάθος όμως τώρα και για τους Μήνωες, ευκαιρία για ευνηδιασμό. Καζής είναι ολομόναχος, θα σκοράρει κιόλας σαν σε προπόνηση, 59-50. Στους 9 πλέον πλησιάζουν οι φιλοξενούμενοι, κούτσα-κούτσα. Ρίχνουν την διαφορά σε μονοψηφίο. Καλίτης. 10. Ένα σύμπασα για τον Κωνσταντίνου. Και κάνει βήματα εκείνος. Ενώ έχουμε και time out για τους Drunk Kings τώρα. Δύο 25 ακόμα για το τέλος, 59-50. Να δούμε αν θα μπορέσουν να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο από τη σημερινή αναμέτρηση Drunk Kings σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Έγινε το κλέψιμο εδώ από τους Μήνωες. Ο Βλάχος θα γυρίσει, αλλά θα κάνει και αυτός το λάθος. 2 εναντίον ενός τώρα. Παράτησε να αντιφάσει ο Μήνωες εδώ και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του ο Κοκκινογούλης. 59-52. Σικάς. Ο Κωνσταντίνου ψάχνει συμπαίκτη, αφήνει στον Αλεξόπουλο. Ο Σικάς και από εκεί μπάλα στο Μεγαλίτη. Πιέζα τον Σιαμέτη. Σικάς ξανά ζητάει ο Κωνσταντίνου. Θα περάσει ο Σικάς στο έδαφος ο αντίπαλός του. Συνεχίζεται κανονικά η δράση Μαρούδας και θα γίνει και το αντιαθλητικό φάουλο από τον Σικά. Ενώ έχουμε και νέο time out αυτή την φορά για τους Μήνωες. Ξέρεσαμε το time out με τον Μαρούδα να βρίσκεται στη γραμμή για να εκτελέσει τις βολές έπειτα από το αντιαθλητικό φαουλ που του έγινε νωρίτερα. Εκεί η πρώτη.
Παραμένει το σκορ στο 59-52, στο μείον 7 έχουν καταφέρει να πλησιάσουν πλέον οι Drunk Kings. Δεν θα μειώσει κι άλλο όμως ο Μαρούδας, περνάνε ανεκμετάλλευτοι. Περνάνε ανεκμετάλλευτες οι δύο βολές. Κάθε πόντος από εδώ και πέρα μετράει. Ο Κοινοβούλης, Σιαμέτης, 1,5 λεπτό ακόμα. Ο Κοινοβούλης παίρνει και εκτελεί για δύο, δεν μπαίνει το καλάθι. Πάλι Μαρούδας αφήνει ωραία στον Καζί, πολύ ωραία επίθεση, 59-54. Σικάς, 1-13 ακόμα. Θα γίνει το φάλο από τον Κοκκινοβούλη. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των φιλοξενούμενων και έτσι έχουμε βόλες τώρα για τους... για τους μήνες και συγκεκριμένα για τον ΣΥΚΑ. Μέσα η πρώτη. Πάμε. 60-54 τώρα. Ετοιμάζεται για την δεύτερη, την οποία εκτελεί ευστοχακή αυτή. 61-54. Μαρούδας. Έχουν φόλ να δώσουν οι γηπεδούχοι, είναι το τρίτο αυτό. Έχουν ακόμα να δώσουν οι μήνες. Και πάλι Μαρούδας. Πάσα στη γωνία, σουτ για τρεις από τον Καζί. Τελώς άστοχο, μάζεψε ο Κωνσταντίνου. Πήγαμε στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Κωνσταντίνου θα πάρει την μπάλα, μια γρήγορη επίθεση για τους μήνωες. Καλάθι και φάουλ, ό,τι χειρότερο μπορούσαν να πάθουν οι Drunk Kings ήταν αυτό. Στα 3.54 τώρα λοιπόν το σκορ. Και έχει και ευκαιρία να πάει ξανά την διαφορά σε διψήφιο ο Κωνσταντίνου με αυτή την συμπληρωματική βολή του. Μέσα και αυτή, 64-54 πλέον, 43 δευτερόλεπτα ακόμα, Καζής θα χάσει αλλά έχει προηγηθεί και φάουλ. Πρέπει να έχει χτυπήσει κιόλας ο Καζής, αν δεν κάνω λάθος. Θα ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Σε μια διακοπή και επιστρέφουμε με την επανέναρξη. Συνεχίζεται το μάτς, δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό τραυματισμός του Καζί, ο οποίος συνεχίζει και κανονικά, θα πετύχει το καλάθι εδώ στα 4.56. Λάχος, 27 δευτερόλεπτα ακόμα. Έχουμε πόδι τον Κωνσταντίνου και κατοχή είναι για τους Drunk Kings. 24 δευτερόλεπτα ακόμα. Καζής θέλει να περάσει. Έχουμε πόδι. Να δούμε για ποιον είναι η μπάλα, γιατί βρήκε σε πάρα πολλά πόδια. Η κατοχή είναι και πάλι για τους Drunk Kings. Να δούμε πού θα γίνει επαναφορά από κάτω. Άρα έχουμε στην επαναφορά τον Αλεβίζιο τώρα. Θα πάρει κιόλας, θα αφήσει ωραία πάσα στον Μαρούδα. 64-58. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα για δικαστικού χαρακτήρα. Νίκη λοιπόν για τους μήνες, οι οποίοι συνεχίζουν αίτητοι. Στο 16-0 θα φτάσουν, ενώ από την άλλη τώρα Kings θα πέσουν στο 9-7. Τα παιδιά στα...